Κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι βουλευτές, χθες και σήμερα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ τεκμηρίωσε με επάρκεια γιατί αποτελεί εγκληματική πολιτική επιλογή που πρέπει να καταφέρουμε να αποφευθεί πάση θυσία, αναλαμβάνοντας ο κάθε βουλευτής, συμπεριλαμβανομένων και των βουλευτών της συμπολίτευσης, τη δική του προσωπική ευθύνη, η πώληση του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή του Πανελλαδικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρισμού Υψηλής Τάσης, αλλά τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στους υποσταθμούς. Μιας επιχείρησης κατεξοχήν στρατηγικής σημασίας από κάθε άποψη, οικονομική, αναπτυξιακή, οργάνωση ολόκληρης της κοινωνικής ζωής που στηρίζεται στην ηλεκτροδότηση, την απρόσκοπτη, και βέβαια οργάνωσης καθόλου αμεληταίου της εθνικής ασφάλειας και άμυνας σε ένα τόσο ευαίσθητο γεωπολιτικό χώρο όπως είναι ο ελληνικός εναέριος και πήγαιος. Χαρακτηριστικό της σημασίας του ΑΔΜΙΕ από αυτή την τελευταία άποψη είναι το γεγονός ότι στη ΜΕΚΑ του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολλές ιδιωτικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, θυμόμαστε όλοι τι σήμαινε αυτό πριν 2 χρόνια με τα τεράστια πολύμερα blackout στην Καλιφόρνια, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού ανήκουν παναμερικανικά στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα διαχειρίζεται εκ μέρους της το Υπουργείο Άμυνας. Η στρατηγική σημασία των δικτύων ηλεκτρομεταφοράς επηρεάζει επίσης με καθοριστικό τρόπο την εικόνα στην Ευρώπη, όπου μόνο 5 από τις 28 χώρες έχουν ιδιωτικοποιημένα δίκτυα, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Στις υπόλοιπες 23 είναι δημόσια, συμπεριλαμβανομένης μέχρι σήμερα και της Ελλάδας, όπου γνωστοί νεοφιλελεύθεροι, όπως ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών της Ολλανδίας, Γερούν Ντάισελμπλουμ, με επιστολή του στους βουλευτές μόλις τον προηγούμενο Οκτώβρη του 2013, εξηγούσε στο Ελλανδικό Κοινοβούλιο ότι το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας TENET και μεταφοράς φυσικού αερίου Γκαζουνί, ο δικός μας δέσφα, αυτός που πουλήσαμε στους Αζέρους, εξαιρούνται, αυτό είναι κατά λέξη, από το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων στην Ολλανδία, επειδή θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας. Ο ίδιος φυσικά επιμένει στη συμμόρφωση της Ελλάδας με την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού δίκτυου ηλεκτρομεταφοράς ως μνημονιακή υποχρέωση, που εμφανίστηκε δημόσια για υλοποίηση πρώτη φορά πέρυσι, προφανώς κατά αναλογία με τα λεγόμενα του κυρίου Σόιμπλε ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να κάνει τα μαθήματά του, αλλά ο ίδιος δεν θα εφάρμοζε ποτέ ένα τέτοιο πρόγραμμα σαν το ελληνικό στη Γερμανία. Γιατί πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα εξάντλησε με το παραπάνω τις υποχρεώσεις εφαρμογής της οδηγίας του 72 του 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, συστήνοντας με το νόμο 4001 του 11 τον ΑΔΜΙΕ ΑΕ ως ανεξάρτητο διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να διαχειρίζεται το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να έχει την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΣΜΙΕ, ώστε να διασφαλίζει το εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, ως 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, αλλά με λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια. Και λέω ότι το έκανε και με το παραπάνω, γιατί με βάση αυτή την οδηγία 72 του 2009, την Ευρωπαϊκή Οδηγία, εφόσον τα δίκτυα ήταν ενσωματωμένα σε καθετοποιημένη προθύστερα εταιρεία, μπορούσαν να μην διασπαστούν καν από αυτή, θα μπορούσε δηλαδή να εξακολουθεί να είναι τμήμα της ΔΕΗ, αλλά να διαχωριστούν μόνο λειτουργικά από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας ρεύματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως ό,τι δεν μπορεί να περάσει, τουλάχιστον ακόμα ως οδηγία γενικής χρήσης, το περνά μέσω εκβιασμών στις χώρες με μνημόνια, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, ή υπό καθεστώς ιδιαίτερων δεσμεύσεων όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Ξέρετε τι απαντά καθοριστικά στην Επιτροπή Έρευνας του Ευρωκοινοβούλιου για την Τρόικα που θα συναντήσουμε απόψε? Δεν το επιβάλαμε εμείς, αποτελεί επιλογή της χώρας. Βέβαια, η Ιρλανδία που είχε τέτοια μνημονιακή υποχρέωση ακύρωσε την ιδιωτικοποίηση των δικτύων και σήμερα παραμένουν δημόσια.
Δυστυχώς κάπως έτσι εμφανίζεται πάντως να συμμερίζεται αυτή την άποψη και η ελληνική κυβέρνηση, αυτή την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, προφανώς για να δικαιολογήσει την πλήρη μεταστροφή της μετεκλογικής δέσμευσης του Πρωθυπουργού κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης ότι τα δίκτυα θα παραμείνουν υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο. Έτσι ανακαλύφθηκε ένα εξάμηνο σχεδόν αργότερα ότι χρειάζεται ιδιωτικοποίηση για να μπορέσουν να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις. Μα ο ΑΔΜΙΕ ήδη την διετία της κρίσης 2011-2012 έκανε 253 εκατομμύρια επενδύσεις, επενδύει δηλαδή κάθε χρόνο πάνω από 100 εκατομμύρια για συντήρηση και διαχείριση και τρέχει ταυτόχρονα ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων μέσω ΕΣΠΑ. Και αν τον απελευθέρωναν από επιεικώς, το λέω γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, παράλογες, κοστοβόρες επιλογές της ΡΑΕ, όπως το φαραωνικό έργο σύνδεσης της Κρήτης μέσω Αττικής ύψους 1 δις, με τεχνογνωσία που υπάρχει ακόμα σήμερα μόνο στο εξωτερικό και εκεί ακόμα δεν είναι όριμη, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, αντί μέσω σύνδεσης με την πολύ εγκύτερη Πελοπόννησο, μια περίπτωση κατά την οποία η σύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων θα κόστιζε 500 έως 600 εκατομμύρια και θα γινόταν με ελληνική όριμη τεχνογνωσία, το δεκαετές πρόγραμμα επενδύσεων του ύψους 1,4 δις θα μειωνόταν σε αυτή την περίπτωση το μισό, μιας και το μεγαλύτερο μέρος αφορά αυτές τις δύο φαραωνικού τύπου και πολύ αμφίβολου αποτελέσματος συνδέσεις. Και βέβαια θα ήταν σε θέση να συνεχίσει να κάνει μόνο σου τις επενδύσεις όπως έκανε μέχρι τώρα, καθώς είναι σταθερά κερδοφόρος, με εγγυημένη απόδοση κεφάλαιο 8% μέσω της ειδικής χρέωσης για αυτόν που πληρώνουμε όλοι μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και η οποία μελετάται τώρα να εξεθεί στα 11-13%. Δηλαδή πουλιέται ιδιωτικά χωρίς να υπάρχει θέμα ανταγωνιστικής μείωσης της τιμής που φτάνει σε εμάς ως τμήμα της τιμής του ρεύματος, ίσα-ίσα αύξηση για να γίνει ακόμα δελεαστικότερο στον επενδυτή, με μελετόμενη τιμή πώλησης του 66% που πουλιέται στο εύρος των 400 με 450 εκατομμυρίων, όταν τα κέρδη του ΑΔΜΙΕ το 2013 ήταν 116 εκατομμύρια ευρώ και αν ανέβει το ποσοστό απόδοσης στο 11 με 13%, το κέρδος για τον ιδιώτη θα αυξηθεί στα 150 με 180 εκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο. Και όλα αυτά με μηδέν επιχειρηματικό ρίσκο. Γι' αυτό ο James Galbraith, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε για να ολοκληρώσω, ονομάζει τα δίκτυα μηχανές που βγάζουν λεφτά. Ας σκεφτούμε επίσης αν ένας ιδιώτης που αγοράζει ένα ΑΔΜΙΕ με πάγια ενσωματωμένης αξίας περίπου 8 δις θα είναι διατεθειμένος να βάλει από την τσέπη του 1,4 δις ευρώ για επενδύσεις. Η λογική λέει ότι θα γίνει εδώ ό,τι και με τις συμβάσεις παραχώρησης των δρόμων. Ο ιδιώτης αυτή τη φορά θα καταφύγει σε ΣΔΙΤ και τελικά τα λεφτά θα τα βάλει το δημόσιο μέσω τραπεζικών εγγυήσεων και του ελληνικού ΕΣΠΑ. Θα ήθελα κλείνοντας να πω δύο κουβέντες στην εξαιρετικά διδακτική εμπειρία της Γερμανίας. Εκεί τα δίκτυα έχουν διανεμηθεί μεταξύ δύο εταιριών. Της κρατικής Ολλανδικής εταιρείας TENET, αυτή που δεν ιδιωτικοποιεί ο Dijsselbloem επειδή είναι στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της Ολλανδίας, και σε μια ιδιωτική γερμανική με βασικό μέτωπο την Commerzbank και γερμανικά ασφαλιστικά ταμεία. Τον Οκτώβριο του 2013, ωστόσο, έγινε δημοψήφισμα και η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, περισσότεροι από 500, από μισό εκατομμύριο κάτοικοι του Αμβούργου, 500.000, έριξαν στην κάλπη το ψηφοδέλτιο με το εξής κείμενο, κερδίζοντας το δημοψήφισμα. Κυβέρνηση και κοινοβούλιο οφείλουν να λάβουν αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επανέλθουν, τελείωσα κύριε Πρόεδρε, πλήρως στο δημόσιο τομέα, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης και φυσικού αερίου του Αμβούργου. Να σας πω ότι είναι έτοιμο δημοψήφισμα στο Βερολίνο και ότι το δημοψήφισμα στο Αμβούργο κερδίθηκε με την τοπική και την κεντρική κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που είχαν σχέση με αυτή εναντίον, με πολιτική υποστήριξη μόνο από τον Die Linke και τους Πράσινους, μετά από αγώνες που ξεκίνησε το 2010, μια ομπρέλα από κινήματα και οργανώσεις
δηλώσεις για την πλήρη επαναδημοτικοποίηση και αφού είχε σπάσει μαζικά ο πληθυσμός του Αμβούργου, τα μούτρα του και είχε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης των δικτύων στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να θυμίσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους εργαζόμενους που τα χρήματα του ασφαλιστικού του ταμείου είναι ενσωματωμένα με αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης μέσα στα πάγια και του ΑΔΜΙΕ και της ΔΕΗ που θα είναι η επόμενη για ιδιωτικοποίηση και πρέπει να σταθούμε με ευθύνη όχι μόνο απέναντι στο λαό μας αλλά απέναντι και στους εργαζόμενους που πραγματικά με αίμα και θυσία έκτισαν τις τελευταίες δεκαετίες αυτό που λέγεται ΔΕΗ, αυτό που λέγεται ΑΔΜΙΕ. Σας ευχαριστώ.